σέντρα την έκανε, η μπάλα που περνάει. Όλοι είναι πάνω στην μπάλα και το σούτ το κάνει ο Καλάθια το 1-1. Με τη συμπλήρωση της Εκαλέπτου, το δεύτερο εγκύπνο στο Παρίσι, ο Πάστο με τρίτο το κόλπο του Καλάθια πρωτάθλημα. Βάση την οποία χτίζει από τα αριστερά ο Ακώστα. Με μια γλυκιά σέντρα, αδυναμία πάντως του Κάλλου του Παρίσι, να δίνει την μπάλα. Με το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Πάλι πάνω στη γραμμή. Ο Μιχαήλ απομάκρυνε στη δεύτερη περίπτωση, ο Στρούνα στην πρώτη. Ο Τσάβες τώρα είναι 4 του ΠΑΣ με 3 του Ολυμπιακού. Ο Ακώστα πλασάρει στα ρίτσια. 3-1 στο 74. Με τον Ακώστα να βρίσκει δίκτυα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο σημαντικές ευκαιρίες, ο Μαγιάρα να βγάζει δύο φορές την μπάλα πάνω από τη γραμμή και στην κόντρα επίθεση οι γηπεδούχοι σκοράρουν για τρίτη φορά το παιχνίδι. Παρεκτελέστηκε η σέντρα, πάει να βάλει το πόδι του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Ακώστα. 1-0 ο ΠΑΣ, ο οποίος ξεκινάει εντυπωσιακά το δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα τσιμπάει την μπάλα ο Ακώστα. Από την πάσα του Ήλιτς, πάνω από τον Ρουφά, 1-0. Από τον Λεβαδιακό προηγείται τώρα από τις 7 και μετά από τον Τσάβες του Αντρώνου με 1-0. Ακώστα, έκανε τη σέντρα πάλι ο Τσάβες. Βρίσκει δίχτυα από την έξω πλευρά μου. Εδώ είναι ο Τσάβες που κάνει το άνοιγμα για τον Ακώστα. Μία ακόμη κεφαλιά, μπλοκάρει ο Κορπούνοφ. Θέση ο Λίλα, σταθερότητα όμως και από τον Κορπούνοφ. Πάλι ανεβαίνει με πολλούς παίκτες ο ΠΑΣ, το γύρισμα έρχεται ο Ακώστα, 1-0. Στο 32 το γκολ για το ΠΑΣ Γιάννενα με τον Ακώστα σε μια ταχύτατη επιθετική προσπάθεια η οποία έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο τη μεσοαμυντική λειτουργία του Πανθρακικού και έφερε το γκολ στο 32ο λεπτό με σκόρερ τον Ακώστα για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πολύ έξυπνη πάσα. Ο Μανιάς χάνει μοναδική ευκαιρία να βάλει δεύτερο γκολ. Πολύ έξυπνη πάσα. Ο Μανιάς χάνει μοναδική. Ο Ραγιώτης. Μένει ο Αργεντινός. Του Καλάς. Τσάβες. Γυρίζει. Για δεύτερο παιχνίδι στη σειρά στο κύπελλο μετά το νικητήριο πέτυχε επί της Κέρκυρας.